Πρώτο υποψήφιο θα βάλω τον Πέτρο, που έχει την αστοχία και με το ψάρι. Και την ασυλία θα την πάρω εγώ. Και ο λόγος είναι ότι επειδή πρέπει και να παραμείνω ως αρχηγός τους μπλε και να πάω σε επόμενη προσπάθεια, θέλω να δω τον επόμενο βαθμό και πώς θα λειτουργήσει μέσα στην ομάδα μου η μαγειρική. Οπότε θέλω να πάμε σε μια διαδικασία που θα αξιολογηθούμε όλοι μαγειρικά. Δεν κατάλαβα από το τον επόμενο βαθμό και μετά. Ο Δημήτρης λέει ότι παίρνει την ασυλία γιατί θέλει να είναι την επόμενη φορά που αρχηγός και τα λοιπά. Παπάντζα στο τετράγωνο. Πρέπει να βρω κάτι να πω γιατί φοβάμαι να κατέβω να μαγειρέψω. Θέλω να δω τον επόμενο βαθμό. Την επόμενη δοκιμασία. Που θα πάμε σε ομαδική. Α, συνολικά την επόμενη ομαδική δοκιμασία. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Ασυλία θα πάρω εγώ. Αυτό τώρα που έζησα ήταν σε φάση, είμαι σε ένα πλοίο, βυθιζόμαστε και ο καπετάνιος μπαίνει πρώτος βαργά φύγει. Πάθεις αυτό. Δεν περίμενα κάτι περισσότερο. Παιδιά το χάρηκα. Παιδιά το χάρηκα. Το χάρηκα για να καταλάβουν όλοι τι είναι ο Μίτσος. Κάτι άλλο. Ο Βασίλης κάτι θέλει. Την ασυλία πώς την πήγες. Τα δύο καλύτερα πιάτα ήταν εδώ σε βαθμό. Το καλύτερο. Ότι έχω πάρει και 30 και 33. Ναι, οπότε... και το θα δεις, στην πορεία. Εντάξει, δεν αντιλέω κάτι. Αρχηγός φαίνεται σαν δύσκολο, Μίτσο. Βεβαίως. Σαν εμείς, δεν στα δύσκολα, δεν κάνεις συμφωνία. Αφήνεις όμως εκθέτεις λίγο τώρα τον Γιάννο. Θα δεις. Και εμένα. Ναι, κανονικά. Αλλά όταν λες 30 χρόνια και να μην ξεχνάμε τα 30 χρόνια και τα 30 χρόνια και τους 11 εγώ άμα ήμουν μόνος μου θα κέρδιζα την προηγούμενη ομαδική 11-0. Ρε φίλε, κατέβα κάτω τώρα που θα έχουμε ασυλία και πάρτινα για πλάκα. Και για να είσαι και κύριος, παιδιά, άμα έδινε την ασυλία αλλού, όλοι θα το βγάζαν το καπέλο έτσι, στρατηγό θα το χαιρετούσαν. Είχες πει κάτι άλλο. Αυτό χθες το βράδυ μαζί ήμασταν, έτσι. Θα σου πω. Ξεκάθαρα, μην τραχηθώ στον εταιρεία. Δεν κρύβεται. Χθες έλεγες, αν χάσουμε, θα βγω πρώτος προτινόμενος. Είχε πει ότι θα πάρει όλες τις ευθύνες, είχε πει ότι αν χάσουμε, θα βγει προτινόμενος, αν είναι αυτά. Αυτά τα δύο είναι που τα έλεγε μέχρι χθες το βράδυ κιόλα. Έλα, Νικητά μου. Δεν περίμενα την κίνηση της ασυλίας να την πάρει πάνω του, ο Δημήτρης. Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά την κουβέντα που είπε. Θα πάρω όλες τις ευθύνες της ομάδας, γιατί όλοι... Θα τελειώσω. Πριν να πάω από όπως έκανα. Γιατί όλα τα παιδιά από όλα τα παιδιά δοκιμάσανε, όλα τα παιδιά θέλουν να περάσουν τον αρχηγό, να είμαστε σίγουροι να έχουμε το πάσο. Εμένα με έβγαλε όφο αυτό το πράγμα που είδα, οπότε αν μία φορά δεν τον ήθελα αρχηγό, δεν τον θέλω 10 πλέον. Welcome to Masterchef. Την ασυλία την κρατάω για μένα, ναι, γιατί ο αρχηγός πρέπει εκτός από το να εκτίθεται και να προστατεύεται. Όταν η μπριγκάντα του κάνει κάτι και δεν τον προστατεύει, πολύ απλά από τις κουζίνες απολύεται, δεν απολύεται ο σεφ. Πρέπει να πάρει και τα μέτρα του ο σεφ. Ας τους μέσα να βράζουν, να λένε τα δικά τους, να μιλάνε για ανεντιμότητα. Ναι, έχω δηλώσει ότι σε περίπτωση που αποτύχανε το μενού, να ξέρουμε τι λέμε, να μιλάμε τα ελληνικά. Πήγαμε και είπα ότι αν αποτύχει το μενού που θα φτιάξω, δεν έφτιαξα μενού, πήραμε πάλι κατηγορίες, εγώ πρώτο στον τάκο. Και έρχονται μετά από όλη αυτή τη διαδικασία και θα με καθευρίζουν όλοι μαζί και μιλάνε τώρα γιατί. Αποκαλύφθηκαν όλα. Δηλαδή, συνωμοτούν 6, 7, 8 πώς είναι στο σπίτι και αποκαλύπτονται όλα που τα έχει συνωμοτήσει ένας με τον εαυτό του.